κλείσουμε τον ιασμό της εκδηλωσής μας και μετά θα προχωρήσουμε. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Παναγία Θεοτό και Παρθένα έλα κατευθυνόν και χωρίς ειν των θεσμάτων ημών ευλογήσε εν το ψάλλι μάρ τον αγέρο τον Αγίος ο Θεός Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος όθος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δύναμις, δύναμις, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ημάς. Προστήτων επιστολή με, εκροτείται πιστός ο λόγος και περί τούτων γουλωμέσαι και μάχες νομικάς περίστασο εις ίδιαν ωφελής και μάταιην περί του ειδός ότι εξέστρατε ότι ούτως και αμαρτάνιον αυτοκατάκριτος μάθα. Ούτω λαμψά το φως ημών έβρας των ανθρώπων, όπως είδες ημών τα καλά έργα, και δοξά στον Πατέρα ημών των ετή ουρανή. Δόξα σε Κύριε, δόξα σε. Εν ειρήν του Κυρίου δεηθούμεν, πέρ της άνωθεν ειρήνησιν, της πινακοθήκης ταύτης, Κυρίου δεηθούμεν, της Παναγίας Αχράντου, περευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών, Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσατε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Τον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της ευσεβέση κατεναντίον δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα σου και ευλογήσον την κληρονομία σου νίκας της ευσεβέση κατεναντίον δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα. Ευλογία στο Μητροπολίτο μας για κάθε επιτυχία της Δημοτικής μας Αρχής και του Εξουσιοτάτου μόνο Κυρίου Δημάρχου. Να είστε καλά, καλή σαρακοστή και κάθε επιτυχία στις δραστηριότητες του Δήμου μας. Ο Θεός μαζί σας. Σεβασμιότατε, αγαπητέ Δημάρχε, Δημοτική Σύμβουλη, κύριε Βουγιουκλάκη, κύριε Γιώργο Παπαμιχαήλ, συγγενείς του κύριου Παπαμιχαήλ, καλησπέρα, αγαπητοί φίλοι. Ήρθαμε σήμερα εδώ να εγκαινιάσουμε την έκθεση αφιερώματος στον Πειραιώτη ηθοποιό Δημήτρη Παπαμιχαήλ. Πριν ξεκινήσουμε και δώσουμε το λόγο στον Δήμαρχο της πόλης μας, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς μας, το Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο, την Ταινιοθήκη της Ελλάδος, το Εθνικό Θέατρο, το Θεατρικό Μουσείο, την Έλληνα και τον Γιώργο Παπαμιχαήλ, την Έλληνα Λιοντοπούλου Παπαμιχαήλ για το εξαιρετικό υλικό που μας έδωσαν. Η έκθεση βρίσκεται κυρίως στον κάτω όροφο. Έχουμε εκθέματα κουστούμια σκηνικά από ταινίες του Δημήτρη, προσωπικά αντικείμενα του ηθοποιού, φωτογραφίες, θεατρικές αφίσες και προγράμματα, ακυκλοφόρητα τραγούδια του Δημήτρη Παπαμιχαήλ, αγαπημένες κινηματογραφικές ταινίες, καθώς και σπάνια ηχητικά αρχεία από το κανάλι 1, καθώς και την τελευταία συνέντευξη στον Παναγιώτη Φύτρα, τον οποίο και ευχαριστούμε πολύ. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να καλέσω τον Δήμαρχο της πόλης μου να απευθύνει το χαιρετισμό. Να είστε καλά, καλώς ορίσατε. Ενδεσιμότατε, αξιότιμα μέλη της οικογένειας Παπαμιχαήλ,
αγαπητέ μου φίλε και συμμαχητή στην τοπική αυτοδιοίκηση Τάκη Βουγιουκλάκη. Τάκης ο Βουγιουκλάκης, ο αδερφός της αείμνησης, εκτός από όλες τις άλλες καλλιτεχνικές δραστηριότητες, είναι και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου στα Βελίσια. Αγαπητοί συνεργάτες, αντιδήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, φίλες και φίλοι, για μένα απόψε είναι μια ιδιαίτερη μέρα. Είναι πολύ σημαντικό για μένα να τιμούμε στον Πειραιά, στην πόλη που γεννήθηκε, στην πόλη που μεγάλωσε, στην πόλη που τίμησε τον πολύ μεγάλο Δημήτρη Παπαμιχαήλ. Έναν πολύ μεγάλο καλλιτέχνη, όπου και στην απόψινή εκδήλωση καταθέτω τον προσωπικό μου απεριόριστο θαυμασμό μου. Πιθανότατα κάποιοι αυστηροί κριτές να μην είναι ικανοποιημένοι σήμερα από την πληρότητα της εκδηλώσεως. Ας μην βιαστούν να κρίνουν. Εγώ αποδέχομαι όλες τις ελλείψεις που μπορεί να εντοπίσω. Αξία σήμερα έχει η μνήμη και η τιμή, η πρόθεση. Ούτως ή άλλως η εκδήλωση η οποία θα είναι με κεφαλαία και η οποία θα αφορά και τον Δημήτρη και την Αλίκη, γιατί εγώ πιστεύω ότι από εκεί που μας βλέπουν είναι πάλι μαζί, θα γίνει στο φυσικό τους χώρο, στο δημοτικό μας θέατρο. Όταν θα έχουν ξεπεραστεί προβλήματα τα οποία είναι ανθρώπινα και επιλύονται. Αλλά να επανέλθουμε στο τιμόμενο πρόσωπο. Ένα καλλιτέχνη θρύλο, ένα Πειραιώτη, με κεφαλαία επιτρέψτε μου να το πω, με όλη τη σημασία της λέξης και της έννοιας. Αυτό που κάνουμε απόψε είναι το ελάχιστο που οφείλουμε. Όχι μόνο ως Πειραιώτες, αλλά και ως Έλληνες. Και στο Δημήτρη, αλλά επιτρέψτε μου Τάκη να πω και στην Αλίκη. Μια και οι πορείες τους δεν είναι απλώς παράλληλες. Μαζί έγραψαν. Και τη νεότερη ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου και τη νεότερη ιστορία του ελληνικού θέατρου. 10 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τη μεγάλη απώλεια του Δημήτρη Παπαμιχαήλ. Μια απώλεια που μοιάζει ταυτόχρονα και πολύ μακρινή και σαν να μην συνέβη ποτέ. Ενδεχομένως, μια και είναι της μόδας τα τελευταία χρόνια οι δημοσκοπήσεις, αν κάνουμε απόψε μια δημοσκόπηση στον ελληνικό λαό, αρκετοί Έλληνες θα πιστεύουν ότι ακόμη ζει. Το λέω αυτό γιατί οι άνθρωποι πραγματικά πεθαίνουν μόνο όταν τους λησμονούμε. Και τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ όχι μόνο δεν τον ξεχνάμε, αλλά τον βλέπουμε. Τον ζούμε καθημερινά να περνάει μέσα από τις ταινίες του. Αυτοί εξάλλου, και επιτρέψτε με εδώ να πούμε, και να ξαναβρίσκουμε και οι άντρες μέσα από τις ταινίες του και τον αντρισμό μας. Αυτή είναι η μαγεία του ελληνικού κινηματογράφου και της τηλεόρασης. Τα παιδιά του Πειραιά, επιτρέψτε μου να υπερθυμίσω σε εμάς τους Πειραιώτες, αλλά και στους μη Πειραιώτες. Έχουν μπέσα. Ο Δημήτρης περπάτησε από τη δραματική σχολή στο πρώτο θεατρικό σανίδι της αξέχασης ταινίας του ελληνικού κινηματογράφου, στους μεγάλους ρόλους, μια ζωή γεμάτη νιάτα. Δεν μεγάλωσε ποτέ ο Δημήτρης. Νέος έμεινε. Πάθος και θέατρο. Οι μεγάλες στιγμές ενός ανθρώπου να περνάει από τα δύσκολα σαν γνήσιος Πειραιώτης. Τα περνάμε τα δύσκολα οι Πειραιώτες. Ήταν ο νεαρός Δημήτρης που έκανε τραγούδι την πόλη του και σιγοτραγουδούσε. Μαζί του όλη η Ελλάδα. Κάτω στον Πειραιά στα καμίνια, φτώχεια, καλή καρδιά, μα και γκρίνια. Και τώρα έχουμε γκρίνια. Αλλά να τα καταφέρουμε. Και ο Πειραιάς και η Ελλάδα. Και από την άλλη μεριά, η μεγάλη του αγαπημένη, η αλήκη του, τον μάλωνε πονηρά. Δημήτρη μου, μου το κλείσε στο σπίτι μου. Η ζωή του ταινία από μόνη της. Σε μια από τις εξομολογήσεις του, ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ έλεγε. Γεννήθηκα στον Πειραιά. Η δική μου γενιά είναι η γενιά του πολέμου. Μεγαλώσαμε σε δύσκολες συνθήκες, μέσα σε καταστροφές και βομβαρδισμούς.
Ο πατέρας μου είχε καφενείο και η μάνα μου, η Κυραλένη, μεγάλων δύο αγόρια ανάμεσα στο σπίτι και στο καφενείο. Παρόλες τις κακοχίες όμως, όλα τότε ήταν διαφορετικά. Υπήρχε η επικοινωνία της γειτονιάς και οι αυλές των σπιτιών ήταν πάντα γεμάτες. Οι άνθρωποι ζούσαν όλοι μαζί και ήταν όμορφα. Λέω κι εγώ στον εαυτό μου και στους συνήθεις γκρινιάριδες, είναι τα πράγματα σήμερα στην πατρίδα μας χειρότερα από τότε? Όχι βέβαια. Αυτή την εικόνα μια ζωής που έχουμε όλοι ξεχάσει. Την εικόνα ενός Πειραιά με αρχοντιά και αξιοπρέπεια. Αυτό ακριβώς είναι η σημαία μας. Γι' αυτό είμαστε εδώ, στην Πατρική Αρχή. Για να ξανάβει ο Πειραιάς της καρδιάς μας την αρχοντιά του και την αξιοπρέπεια. Γι' αυτό νικήσαμε όλες τις απαγορευτικές δυσκολίες και το δημοτικό μας θέατρο δεν θα λειτουργήσει, λειτουργεί. Και δεν άνοιξε η πόρτα του επειδή φύσηξε ο αέρας, επειδή πολεμήσαμε. Γι' αυτό θα ξαναχτιστεί και το παλιό ρολόι στη θέση που ήταν, όπως ήταν, για να μην λείπει τίποτα από την αρχοντιά και την υπερηφάνεια και την αξιοπρέπεια του Πειραιά. Έλεγε ότι αρχικά η μανούλα του τον προόριζε για αρχιμαντρίτη. Δεν νομίζω ότι θα του ταιριάζει ποτέ αυτός ο ρόλος. Δεν νομίζω. Δεν θα του πήγαινε. Ούτε με να μου πάει. Επειδή είχε ένα θείο αρχιμαντρίτη. Νομίζω ότι ήταν αδερφός της μάνας του. Μετά ήθελε να γίνει αεροπόρος. Για να εκδικηθεί ως γνήσιο Ελληνόπουλο τους Γερμανούς που προκάλεσαν τον πόλεμο. Και σήμερα. Όλοι θέλουμε να γίνουμε αεροπόρους, όχι για να εκδικηθούμε τους Γερμανούς, αλλά για να τιμήσουμε την Ελλάδα και για να υπερθυμίσουμε και τους Γερμανούς ότι και η Ελλάδα και η Ευρώπη και οι Γερμανοί είναι ελεύθεροι και χάρη των θυσιών του ελληνικού λαού. Είμαστε όλες οι Ελληνίδες και ένας αεροπόρος. Στο γυμνάσιο, στο δεύτερο γυμνάσιο του Πειραιά, του μπήκαν οι πρώτες ιδέες για το θέατρο. Στα 16 του, βρέθηκε να παίζει τον Σάιλο στον Έμπορο της Βενετίας. Στη συνέχεια δίνει εξετάσεις και περνά στη δραματική σχολή του Εθνικού και αρχίζει τη μεγάλη πορεία προς την κορυφή. Πάλι καλά που δεν τον έκοψαν, όπως έκοβαν τα μεγαλύτερα ταλέντα. Δεν άρχισε βέβαια να χτυπήσει την πόρτα του κινηματογράφος και ο Φίνος. Το αστέρι άρχισε να λάμπει. Οι ταινίες αμέτρητες όπως και οι επιτυχίες. Εκεί συναντιέται. Να το πω και με τη δική μας, τη Μανιατοπούλα, την Αλίκη Βουγιουκλάκη, την άλλη κορυφαία, και ζουν τα πάντα μαζί. Το αγαπημένο δίδυμο της ελληνικής κινηματογραφικής ιστορίας και το εκπληκτικό πρωτοσέλιδο της εποχής. Ό,τι και να γίνει θα μένουν η Αλίκη και ο Δημήτρης. Ο Δημήτρης και η Αλίκη. Ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ μετά το γάμο έζησε την πατρότητα την πιο ιερή στιγμή στη ζωή ενός άντρα. Ούτως ή άλλως δεν είναι μόνο οι οδύνες του τοκετού για μια γυναίκα. Υπάρχουν πάντοτε και οι οδύνες ενός πατέρα, που μόνο όσοι είμαστε πατεράδες μπορούμε να το ξέρουμε. Το πάθος του Δημήτρη Παπαμιχαήλ ήταν από τα νιάτα του, όπως σε κάθε μεγάλο ηθοποιό, σε κάθε μεγάλο Έλληνα και ελληνοπρεπή ηθοποιό. Η αρχαία τραγωδία. Η στιγμή που καταξιώνει κάθε μεγάλο Έλληνα ηθοποιό. Η στιγμή που αγγίζει τις ιερές πέτρες των αρχαίων μας θεάτρων. Προμηθέας, Ιδίποδας, Αγαμέμνονας είναι μερικοί από τους κλασικούς ρόλους που οδήγησαν τα κνάρια του στο Ηρώδιο και στην Επίδαυρο. Εκτός από τις ταινίες εποχής και τις σπουδαίες παραστάσεις, ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ τραγούδησε και διαχρονικά τραγούδια με αξέχαστη μοναδική φωνή και φοβερό πάθος. Και εδώ κάποιοι θολοκουλτουριάδες να δουν πόσο συνδέεται ο ελληνικός κινηματογράφος που όταν μεγαλουργούσε τον υποτιμούσαν και τώρα τον θυμούνται, ως λες και είναι ιστορική και όχι κριτική, μαζί με το αρχαίο θέατρο και την αρχαία τραγωδία. Η αγάπη του για τον Πειραιά και η υπερηφάνειά του για αυτή την πόλη δεν σταματούν. Και αυτό δεν διστάζει να μπει και στα κοινά. Πρώτος Δημοτικός Σύμβουλος με το συνδυασμό του Αντρέα Αδριανόπουλου,
και αντιδήμαρχος που αλλού, αντιδήμαρχος πολιτισμού. Θα λέγαμε και σήμερα ότι αυτή την παρουσία τη χρειαζόμαστε. Την διεκδικούμε. Τη θέλουμε. Ελπίζω ότι θα την έχουμε κάποια στιγμή από την οικογένεια Παπαμιχαήλ. Αγαπητοί φίλοι, αυτόν τον καλλιτέχνη, αυτόν τον Πειραιώτη θυμόμαστε σήμερα σε ένα χώρο που είναι γεμάτος από εκείνον. Το υπέροχο κτίριο το νεοκλασικό, που σε αυτά τα τελευταία δύο χρόνια ζωντάνεψε με τέτοιου είδους σημαντικές εκδηλώσεις, αξιοποιείται για να ξεκινήσουμε το αφιέρωμα στο Δημήτρη του Παπαμιχαήλ, όχι για να τελειώσουμε. Οι αναμνήσεις του είναι παντού παρούσες. Και θα ήθελα να πω ακόμη, και με αυτό να κλείσω, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, όσα έργα να πλάσω, ο κ. Νεράτσι είναι αριστερά. Λάτε κύριε Νεράτσι. Δεν σας πάει η αριστερά, δεν σας πάει, λάτε μπροστά. Ελάτε, γιατί αν μείνετε πολύ αριστερά θα σας φέρω και στο τοπούλιο εδώ. Ελάτε, ελάτε. Θα ήθελα με αυτό να κλείσω. Πειραιάς, ασφαλέστατα, είναι η πόλη της ναυτοσύνης. Όχι μόνο της ελληνικής ναυτοσύνης, της ευρωπαϊκής ναυτοσύνης. Είναι η πόλη του εξαγωγικού εμπορίου. Είναι η πόλη που κάποτε άρτησε η ελληνική βιομηχανία. Είναι η πόλη της ανθρωπιάς και της αλληλεγγύης που έχει τη γειτονιά ακόμη και σήμερα ενεργό. Αλλά πάνω απ' όλα είναι πόλη πολιτισμού. Πειραιάς χωρίς πολιτισμό είναι μη Πειραιάς. Είναι μη Πειραιάς. Όπως θα μου επιτρέψει ο Τάκης ο Βουγιουκλάκης να πω, Ελλάδα χωρίς πολιτισμό είναι μη Ελλάδα. Δεν μπορούμε να αντέξουμε να είμαστε Έλληνες και Ελλάδα μόνο με μνημόνια και με αριθμούς. Άρα λοιπόν θα ξαναβρούμε την πολιτιστική μας ταυτότητα και θα ξαναείμαστε με αξιοπρέπεια στη θέση που μας ανήκει. Η δύναμη πολιτισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό και στο προσεχές μέλλον, αυτό είναι το πραγματικό αφιέρωμα στον Δημήτρη Παπαμιχαήλ, θα καθιερώσουμε γιορτές και κινηματογράφου και θεάτρου στο Δημοτικό μας Θέατρο, πανελλήνιας ασφαλώς εμβέλειας, που θα βρούμε τον τρόπο να έχουν το ενδιαφέρον ολόκληρη της Ευρώπης και τότε θα υπάρχουν και τα αντίστοιχα βραβεία, τα αφιερωμένα στον Παπαμιχαήλ, στο Ροντήρι, να μην συνεχίσω να λέω ονόματα, γιατί κινδυνεύω να καταθέσω την ελιπέστατη γνώση που έχω πάνω στον τομέα. Δεν είναι απαραίτητο οι πολιτικοί να είμαστε πολυπράγμονες, δεν τα ξέρουμε όλα. Άμα βλέπετε πολυπράγμονες, θα τις αποφεύγετε, είναι επικίνδυνο. Η πραγματική πολιτική που σέβονται τον πολιτισμό είναι αυτή που εμπιστεύονται τους ανθρώπους του πολιτισμού. Όπως εμείς εμπιστευτήκαμε και δώσαμε τη λειτουργία του Δημοτικού Θεάτρου, όχι στους δημοτικούς μας συμβούλους, αλλά στους ανθρώπους του πολιτισμού. Λοιπόν, καλώς ήρθατε σε αυτό το πολιτιστικό ταξίδι του Πειραιά. Τιμή και μνήμη στο μεγάλο μας Δημήτρη Παπαμιχαήλ. Να είναι αιωνία του η μνήμη, θα είναι, αλλά με δώσε σε δουλειώσει την μνήμη και όχι μόνο να δουλειώσει. Δημάρχη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε αυτό το σημείο ήθελα να τονίσω το εξής, ότι αυτή η έκθεση γίνει με πολύ αγάπη και υποστήριξη από τους συγγενείς του Δημήτρη Παπαμιχαήλ. Έχει γίνει σχεδόν με μηδέν έξοδα και με πολύ αγάπη και από εμάς, αλλά κυρίως από εκείνους. Γι' αυτό το λόγο θα ήθελα δικαιωματικά να τους απευθύνω το λόγο και να έρθουν να μας μιλήσουν για τον Δημήτρη μας. Κύριε Τάκη, Παπαμιχαήλ. Βουγιουκλάκη, συγγνώμη. Καλησπέρα σας. Κύριε Δημάρχε, κυρίες και κύριοι. Είμαι τελείως απροετοίμαστος. Σήμερα έμαθα για αυτή την εκδήλωση από τον αξιότιμο Δήμαρχο. Δήμαρχε, θέλω να πω το εξής. Είπες προηγουμένως, δεν υπάρχει Ελλάδα χωρίς πολιτισμό. Εγώ θα έλεγα, δεν υπάρχει ανθρωπότης χωρίς την Ελλάδα.
και δεν υπάρχει πολιτισμός χωρίς την Ελλάδα. Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα, τουλάχιστον για κάποιους από μας που ζήσαμε από κοντά αυτόν τον τεράστιο καλλιτέχνη, τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ. Αυτόν τον καλλιτέχνη που έγινε ο ταξιδευτής του κόσμου, γιατί η τέχνη σε ταξιδεύει. Τον Δημήτρη τον Παπαμιχαήλ τον γνώρισε από μαθητή της δραματικής σχολής. Ένα απλό παιδί, λαϊκό, με την καλή έννοια του λαϊκού, που αγαπούσε πολύ την οικογένεια, τη μάνα, τον πατέρα που του δώσανε και τον γαλούχησαν με όλες τις αρετές μιας σωστής οικογένειας, την κυρία Λένη και τον πατέρα του, τον ξεχνάω, τον Γιάννη, που είχα την τύχη και την τιμή να τους γνωρίσω. Πρώτη μας συνεργασία με τον Δημήτρη, εγώ βέβαια πρωτάρης στη δουλειά, 1958 προς 59, βοηθός του μεγάλου σκηνοθέτη του Ντίνου του Δημόπουλου, Διαστέρων. Και ήταν η πρώτη τους, όχι είχε, η πρώτη τους νομίζω ταινία με την Αλίκη. Έκτοτε κάναμε αρκετές δουλειές. Εγώ σαν βοηθός με τον Δημήτρη, μία έκανα σαν σκηνοθέτης με τον Δημήτρη, ταξίδεψαμε σε όλο τον κόσμο μαζί. Ήταν ο αγαπημένος μου φίλος, ένας αξιοπρεπέστατος, ευθύς, ντόμπρος, πάνω απ' όλα, τίμιος, με φιλότιμο άνθρωπος. Οι ταινίες του, ή μάλλον ταινίες της εποχής εκείνης, αυτές οι υπέροχες ταινίες, το έλεγα και προχτές στην τηλεόραση στη Δούτου, από κάποιους ψευτοκουλτουριάριδες, υποβαθμίστηκαν. Κοιτάξτε, δείτε, η δημοκρατία βασίζεται στην ψήφο του λαού. Εάν δεν υπάρχει και δεν υπολογίζουμε την ψήφο του λαού, τότε δεν έχουμε δημοκρατία, έχουμε φασισμό. Αυτές ταινίες ψηφιζόντουσαν τότε από τον ελληνικό λαό. Αυτή την ψήφο του ελληνικού λαού κάποιοι δεν την υπολόγισαν. Κάνανε 800.000 εισιτήρια, 1.000.000 εισιτήρια. Αλίκη Δημήτρης, ουρές, 200 μέτρα. Αυτή ήταν η δυναμική του Δημήτρη, του ζευγαριού. Θα μου πείτε, ήταν και άλλες οι εποχές. Ναι. Σήμερα με την τηλεόραση ποιες ταινίες ψηφίζει ο λαός? Πάλι τις ίδιες. Πάλι λοιπόν λειτουργεί η δημοκρατία, την οποία μερικοί δεν αναγνωρίζουν. Δεν αναγνωρίζουν ότι οι ταινίες αυτές ήταν αριστουργηματικές ταινίες. Προσέξτε, για να κρίνει όμως κανείς αυτές τις ταινίες, δεν θα τις κρίνει με τα σημερινά δεδομένα. Θα κάνει flashback, θα κάνει αναδρομή στο παρελθόν. Μιλάμε τώρα για ταινία του Παπαμιχαήλ της εποχής εκείνης. Θα ζήσει την εποχή εκείνη, με τη στέρηση, με τη μιζέρια, με τις ανάγκες εκείνης της εποχής, για να καταλάβει τι αντιπροσωπεύει η ταινία της εποχής εκείνης. Για να σας δώσω να καταλάβετε και τι μηνύματα περνούσαν. Κάποτε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής είχε πει στην Αλίκη ότι «Εσύ έκανες πολιτικό έργο», της λέει. Και λέει Αλίκη, «Εγώ πρόεδρε ποτέ δεν ασχολήθηκα με την πολιτική». Για να καταλάβετε τι περνούσαν κάποιες ταινίες και πώς πέρναγαν μέσα στο υποσυνείδητο και γινόταν συνειδητό και πράξη καθημερινή. Της λέει, όταν εμείς σαν κυβερνήσεις δεν είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε παροχές στο λαό, δεκαετία 50-60, και ήταν όλοι σκυθροπιασμένοι από τη στέρηση, εσύ τους μετέφερες έναν ιδεατό κόσμο, τους κατάφερες να χαμογελούν και να τραγουδάνε «Κάντε υπομονή, κάτι καινούριο, καλύτερο θα φανεί». Αυτό μας βοήθησε πολύ. Βλέπετε λοιπόν πώς μπαίνανε οι ταινίες εκείνης της εποχής. Ο Δημήτρης ήταν ένα τεράστιο ταλέντο. Είχα την ευκαιρία στην Επίδαυρο να το δω Προμηθέα Δεσμότη.
Εθνικό Θέατρο με καταξιωμένους συνεργάτες του του Εθνικού Θεάτρου δίπλα του. Και όταν έβλεπε την παράσταση, νόμιζε ότι αυτό ήταν ο ηθοποιός και άλλοι όλοι ήταν μαθητές της δραματικής σχολής. Τέτοια διαφορά γκάμα ερμηνείας υπήρχε. Ήταν η εποχή του πολιτισμού, η εποχή που έζησε ο Δημήτρης. Ήταν εντός εισαγωγικών η αστρική σύμπτωση που έκανε να ξεπηδήσουν όλα τα αστέρια του πολιτισμού. Σήμερα ίσως και πάλι εντός εισαγωγικών η αστρική σύμπτωση μπορεί να είναι στα ηλεκτρονικά. Τι θέλετε να σας πω? Να σας πω από μυθιστηριογράφους, Καζαντζάκη, Μυριβίλη, Βενέζη, Λουντέμι, ζούσανε. Να σας πω από ποιητές, Σεφέρης, Ρίτσος, Ελίτης, οι Οσκαρίστες μας, μουσική, Θεοδωράκης, και δόξα τω Θεώ ζει ακόμα ο άνθρωπος, Χατζηδάκης, Ξαρχάκος, τεράστιοι, ζωγράφοι, Τσαρούχοι, Βασιλείου. Πού είναι τα υποκατάστατα αυτών σήμερα? Και πάμε στο τμήμα των ηθοποιών, στο κομμάτι των ηθοποιών. Πού είναι αυτά τα ταλέντα? Πού είναι αυτή η ομορφιά, αυτή, πολύ σωστά το ποδήμαρχος, η ατριοσύνη? Να βγαίνει ο άντρας στη σκηνή και να είναι η βαρβατήλα. Πούντι, που σήμερα είναι αφιλεγόμενοι. Μετριώνται ο ανδρισμός τους με ποσοστά, 76% άνδρες και... Συγχαίρω τον Δήμαρχο, συγχαίρω τους υπεύθυνους, γιατί οργάνωσαν αυτή τη βραδιά για να τιμήσουν μια εξέχουσα προσωπικότητα που λεγότανε και λέγεται, γιατί είναι παρόν πάντα, Δημήτρης Παπαμιχαήλ. Δήμαρχε, σε χειροκροτώ. Ευχαριστούμε πολύ. Βεβαίως. Κάποιος από την οικογένεια Παπαμιχαήλ, ο οποίος παρίσταται εδώ, θα ήθελε να απευθύνει ένα χαιρετισμό. Ορίστε. Είναι ο κύριος Γιώργος Παπαμιχαήλ, που μας βοήθησε πάρα πολύ στο υλικό. Χωρίς τον κύριο Γιώργο δεν θα είχαμε καταφέρει μεγάλο ποσοστό από αυτήν την έκθεση. Καλώς ήρθατε. Δεν έχουμε χωρίσει ποτέ. Γιατί πότε χωρίσαμε? Να συμπληρώσω ότι ήρθα από μακριά για τη σημερινή βραδιά. Ευχαριστούμε πολύ. Παραπώ μόνο πλέον. Βάθος, ξαναφέρουμε τον Πειραιά. Εγώ αυτό το μόνο που θέλω να πω είναι ευχαριστώ στον Δήμο Πειραιά για αυτή την εκδήλωση. Όντως, για μας ήταν μεγάλη χαρά το ότι μας ζητήθηκε να βοηθήσουμε για να οργανωθεί αυτή η έκθεση, διότι εμάς ήταν άνθρωπος δικός μας, έτσι πολύ αγαπητός, και όπως καταλαβαίνετε νιώθουμε τελείως διαφορετικά. Είναι ένας γνωστός άνθρωπος, δεν είναι ηθοποιός, είναι ο Δημήτρης που είχαμε κοντά μας. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο, με έχετε καλύψει όλα. Εντάξει, εδώ πέρα τα λέω πολύ καλύτερα. Αυτό που πριν ποτέ δεν χωρίσαμε, αυτό που λέτε δηλαδή, σαν οικογένειες πάντοτε είχαν τις καλύτερες σχέσεις, δεν υπήρχε ποτέ πρόβλημα σχέσεων με τις οικογένειες. Αν θέλανε κάποιοι να λένε διάφορα και τέτοια, ήταν για άλλους λόγους. Πάντως όχι για προσωπικούς των οικογενειών. Και πάλι ευχαριστούμε πολύ τον Δήμο Πειραιά και θα θέλαμε εμείς σαν οικογένεια, και από το μόνο μπορούμε να πούμε, να βοηθήσετε κι εσείς οι πολιτικοί, ώστε αυτό το περίφημο θεατρικό μουσείο το οποίο υπάρχει και δεν υπάρχει, που έχουμε βοηθήσει πάρα πολύ συγγενείς ανθρώπων με πολύ προσωπικά αντικείμενα τα οποία τα αγαπάμε, αλλά τα έχουμε, προτιμούμε να τα στερηθούμε εμείς για να υπάρχουν για όλο τον κόσμο, να λειτουργήσει κάποια στιγμή. Δεν ξέρω πώς, δηλαδή δεν είναι τόσο δύσκολο. Δηλαδή να έχουμε στην Ελλάδα τόσους φοβερούς ηθοποιούς, τέτοιους ανθρώπους, και να μην μπορούμε να εκθέσουμε αυτό που λέει τον πολιτισμό μας. Εγώ αυτό πιστεύω. Ελπίζω δηλαδή οι ενέργειες του Δήμου του Πειραιά τουλάχιστον να μπορούμε να δείξουμε κι εμείς τους ανθρώπους τους δικούς μας και στον κόσμο έξω τι ήταν αυτοί οι άνθρωποι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Good.
και ως γυναίκα είναι πάντοτε διεκδικητική και απαιτητική. Ποτέ μην τάξει σε μικρό παιδί και σε γυναίκα. Να το ξεχάσει ποτέ. Το είχα πει και το φίλο. Από την Ιδία το είχα πει εγώ και το φίλο. Τώρα μου υπενθύμησες να πω ότι από την Κηδεία το είχα πει, ναι. Με τον Δημήτρη είχαμε και μια προσωπική σχέση. Μια προσωπική φιλία. Ενθυμούμαι, ήμουνα 25 χρόνια νεότερος από ό,τι νέος είμαι τώρα. Όχι, εγώ λέω, εγώ που συναντήθηκα, ζούσαμε. Δεν συναντήθηκαμε μόνο όταν πέθανε με τον Δημήτρη. Είχαμε συναντηθεί στο γήπεδο Καραϊσκάκη μια φορά. Και πάρει κιλά. Τα είχα πάρει και εγώ, τα έχω χάσει το τελευταίο δίμηνο. Μου λέει, Βασίλη, μην κολώνεις. Εγώ θα είμαι δίπλα σου για ό,τι με χρειαστείς. Λοιπόν, τώρα τον χρειάζομαι πολύ. Και ο Πειραιάς χρειάζεται και τον δρόμο που θα τον αφιερώσει. Χωρίς ο κ. Κουβάτσος θα αναλάβει την πρωτοβουλία και την προεδρία της επιτροπής που θα επιλέξουν τον δρόμο, να τηρηθεί η νομιμότητα ώστε να μην μπορεί ποτέ να ανατραπεί. Δεν θα γίνει τώρα που είναι προεκλογική περίοδος, ίσως θα γίνει στην ώρα του. Όλα στην ώρα του θα γίνουν. Όταν θα εγκαινιάσουμε το παλιό ρολόι, θα υπάρχει και ο δρόμος του Δημήτρη Παύλου Μιχαήλ. Να είστε καλά, να είμαστε καλά. Να ξαναβρούμε την αξιοπρέπειά μας. Να είστε καλά. Λέω,